Σαν βόμβα έπεσε στην κεντροαριστερά η απάντηση της Vodafone στην Επιτροπή Αλεβιζάτου. Η εταιρεία απάντησε ότι δεν μπορεί να αναλάβει την εξ αποστάσεως ψήφο και ότι μπορεί να αναλάβει μόνο συμβατικές κάλπες για την εκλογή αρχηγού. Προσθέτει μάλιστα ότι θα είναι έτοιμη για να καλύψει την online σύνδεση στις συμβατικές κάλπες όχι στις 5 Νοεμβρίου του 2017 όπως αποφάσισαν οι υποψήφοι της κεντροαριστεράς, αλλά στις 4 Φεβρουαρίου του 2018. Από τις 5 μέχρι τις 18 του μηνός θα γίνουν οι εκλογές για την άδειξη Προέδρου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Το θέμα όμως είναι ότι να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή. Αυτό, κοιτάξτε να δείτε, όλα μπορούν να είναι δυνατά και να γίνουν. Αν διαβάσετε και το Αλεβιζάτου την προκήρυξη, νομίζω ότι όλα είναι εφικτά. Αρκεί να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και να καταλάβει ο κόσμος ότι η μόνη λύση είναι η Δημοκρατική Συμπαράταξη, είναι οι δυνάμεις του κέντρου και όχι οι δυνάμεις και της αυτοαποκαλούμενης αριστεράς και τις δυνάμεις της δεξιάς που δεν έχουν τίποτα προσφέρει. Επιπλέον η εταιρεία ζητά το ποσό των 900.000 ευρώ συν ΦΠΑ για την online διασύνδεση, ώστε να εγγυηθεί το αδιάβλητο της διαδικασίας και να μην υπάρξουν διπλοψηφίες. Αυτό θα το δούμε. Κοιτάξτε, δηλαδή πάντα υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις ότι δεν μπορεί η Vodafone. Νομίζω ότι έχει επαναληφθεί αυτό το θέμα και στο παρελθόν. Ήταν το Πασόκ έδειξε τον δρόμο ότι μπορεί να, να υπάρχει λαϊκή συμμετοχή για την εκλογή Προέδρου σε ένα πολιτικό οργανισμό και νομίζω ότι και αυτό θα επαναληφθεί. Να σημειωθεί ότι η Επιτροπή για την εκλογή νέου αρχηγού στην κεντροαριστερά έχει ήδη έτοιμα τα εκλογικά κέντρα και τα εκλογικά τμήματα, παρά το γεγονός ότι ακόμη και ο αριθμός των καλπών αποτελεί σημείο τριβής μεταξύ των υποψηφίων προέδρων. Εγώ ήμουν στην Επιτροπή Αλεβιζάτου και παραιτήθηκα, αναγκάστηκα να παραιτηθώ για δικούς μου προσωπικούς λόγους και αυτή τη στιγμή δεν έχω καμιά πληροφόρηση πού θα στηθούν και τι ακριβώς θα γίνει. Ο Βουργαλίδης ο Χρήστος, ποιον υποψήφιο στηρίζει, ποιο είναι αυτό είναι προσωπικής εκτιμής του καθενός. Δεν έχω καμιά προτίμηση προς το παρόν. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα ψηφίσω και κάποιον. Το θέμα είναι τι ακριβώς, ποια θα είναι ο αριθμός των συμμετοχών των. Όσοι περισσότεροι θα συμμετέχουν, τόσο καλύτερα θα υπάρχει η πολιτική δύναμη σε αυτόν τον πολιτικό οργανισμό που λέγεται Δημοκρατική. Εσείς ποια χαρακτηριστικά θέλετε να έχει ο αρχηγός της Δημοκρατικής Συμπαράταξης? Τα χαρακτηριστικά δεν μπορεί να πω εγώ αυτά. Εκείνο που θέλω όμως είναι να έχει και μια διεθνή εμπειρία και πολιτική αναγνώριση.